Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι μαζί σας αυτή τη σημαντική ημέρα της παρουσίασης, αλλά το γεγονός ότι ζω σε άλλη Ήπειρο το καθιστά απόλυτα αδύνατο. Είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι η επιμελήτρια αυτής της συλλογής και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου. Η Εμφάνεια, η πρώτη ποιητική συλλογή του Κωνσταντίνου Σύρμου, είναι πολυμορφική, όπως ακριβώς και ο ίδιος ο ποιητής, ο οποίος αναγνωρίζει τον κόσμο καθώς τον κοιτά άλλοτε από απόσταση και άλλοτε από το μικροσκόπιο, εμφανίζει και εμφανίζεται καθισμένος στη θέση του, παρακολουθώντας τις εξελίξεις των γεγονότων που ο ίδιος δημιουργεί, αλλά και εκείνων στα οποία απλά με μία κίνηση διαταράσσει την αταραξία τους. Ο τρόπος γραφής των ποιημάτων του καταδεικνύει έναν άνθρωπο με υπαρξιακές και φιλοσοφικές αναζητήσεις, πάντα ανοιχτό στο ενδεχόμενο να καταστρέψει τον ήδη υπάρχοντα κόσμο και μετά από μινάρια του να φτιάξει έναν καινούριο, πιο δίκαιο, πιο σταθερό, λιγότερο ελλειπή και περισσότερο ελεύθερο. Χωρίς περιττά στολίδια και με πολύ βαθιά νοήματα, τα ποιήματα της συλλογής ανοίγουν έναν δρόμο που για να τον περπατήσουμε χρειάζεται να βρούμε το θάρρος της απογύμνωσης από το εγώ μας και δίχως φόβο να αναγνωριστούμε εμείς οι ίδιοι στον καθρέπτη μας. Δύσκολη υπόθεση, ειδικά για όσους φοβούνται τη νύχτα, γιατί η κατάδυση στο σκοτεινό εγώ χρειάζεται τόλμη απόλυτη και καταλυτική, κάτι που η ποίηση του Κωνσταντίνου Σύρμου διαθέτει. Η εικόνα κρατάει ιδιαίτερη θέση στο βιβλίο αυτό. Φωτογραφίες που εχμαλωτίζουν το τώρα, αλλά και εκείνο που πέρασε, το οποίο ζει και θα ζει σε έναν ατέρμονο χωροχρόνο. Χέρια που ήρθαν και έφυγαν, χωρίς να αναγνωρίσουν την αλήθεια της αφής, αλλά και την κραυγή της. Μέσα από τα ανθρωποκεντρικά ποίηματα της συλλογής, χαρτογραφείται με χειρουργική ακρίβεια η πραγματικότητα και μας παρουσιάζεται από τον ποιητή άλλοτε ως καταφυγή και άλλοτε ως αποφυγή. Και στις δύο περιπτώσεις, κερδισμένος είναι αυτός που μπορεί να διαβεί μέσα από τις λέξεις του και να ανακαλύψει αυτό που έρχεται, που κυοφορήθηκε και γεννιέται δυνατό και σίγουρο. Ως δημιουργός η ίδια, πιστεύω πως η ποίηση είναι κατάσταση βιωματική. Διαβάζοντας τα ποίηματα της Εμφάνειας, είμαι σίγουρη πως όχι μόνο θα βιώσετε τις λέξεις της και τα νοήματά της, αλλά θα τα πολλαπλασιάσετε μέσα σας και θα υπάρχουν στο διηνεκές. Και πριν το καταλάβετε, θα έχετε γίνει κοινωνή της πιο ακράδαντης αλήθειας. Σας ευχαριστώ πολύ, Μαρία Χρονιάρη.